Εδώ δίπλα μου τον κύριο Βόβολη, ο οποίος προς τιμήν του Χατζηνικολάου τον κάλεσε στο δελτίο του Αντένα, βγήκε μαζί με την κυρία Ματίνα Παγώνη και ο γνωστός δημοσιογράφος προς τιμήν του, γιατί τα κανάλια δεν το συνηθίζουν τον τελευταίο καιρό. Έχουνε καλολαδωθεί με εκατομμύρια από το Μαξίμου. Αυτά δεν είναι του Τράγκα. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι τα εκατομμύρια που διανεμήθηκαν. Πάμε λοιπόν στον κύριο Βόβολη. Γιατρέ, σας καλωσορίζω εδώ στην εκπομπή μου και θέλω να σας ανακρίνω εγώ. Καλημέρα. Πρώτον, να σας ανακρίνω δημοσιογραφικά. Πρώτον, θέλω να μου πείτε γενικά γιατί βγήκατε ξαφνικά, νομίζω το Μάιο, και είπατε ότι με μια ίωση κλείσαμε μέσα στο σπίτι της μια ολόκληρη χώρα και ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά και ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θέλω να μου πείτε γιατί το κάνατε. Γιατί εσείς βγήκατε, βγήκανε κι άλλοι. Όχι όμως, θα έλεγα, τόσο δυνατά να κοντράρουν και να βρούνε και τον πελά τους. Για πείτε μου. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βγήκα την πρώτη μέρα του lockdown, 23 Μαρτίου. Ήταν η πρώτη μέρα. Έβλεπα κόσμο απελπισμένο δίπλα μου, ασθενείς απελπισμένους, οι οποίοι δεν ήξεραν τι συμβαίνει ακριβώς γύρω τους. Πίστευαν ότι συμβαίνει κάτι το οποίο, αν το κολλήσουν, θα πεθάνουν επί τόπου. Μου στέλναν μηνύματα, με πέραν τηλέφωνο, έβλεπα την περιραίωση ατμόσφαιρα και βγήκα στην ουσία για να προστατεύσω αυτούς. Ήταν ένα μήνυμα προσωπικό προς αυτούς στο Facebook. Ούτε φανταζόμουν καν πως θα γίνει viral, ας πούμε. Τις επόμενες μέρες, βέβαια, έγινε. Πρόκειται περί μίας ίωσης, έτσι. Έχουμε μία ίωση. Έναν ιό από την. Υπαρκτό. Βεβαίως υπαρκτό. Δεν χρειάζεται να μας λένε συνέχεια ότι έχουμε συνωμοσιολογίες, διότι έχουν βάλει την ΑΤΑΚΑ συνωμοσιολόγοι, μη συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι, αψέκαστοι. Αυτό βολεύει, βέβαια, το σύστημα. Ναι. Δεν υπάρχουν. Εμείς δεν είμαστε αυτοί σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν όμως συνωμοσιολόγοι. Υπάρχουν. Που λένε υπερβολές. Πράγματα τα οποία ασφαλώς και δεν ισχύουν. Τα βλέπουμε έχουμε λοιπόν έναν υπαρκτό ιό. Ακριβώς. Έναν υπαρκτό ιό της οικογένειας κορώνα. Κοροναβάιρους, λοιπόν, έτσι. Ο οποίος είναι ένας ιός του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ο οποίος προκαλεί ό,τι προκαλεί περίπου ένας ιός του αναπνευστικού συστήματος. Έτσι. Εάν θα βρει κάποιον ευπαθή άνθρωπο, μπορεί μέχρι και να τον σκοτώσει. Στον υγιή δεν προκαλεί κάτι το ιδιαίτερο και το έχουμε δει. Αν δει κάποιος τη στατιστική υπηρεσία της Worldometers, θα καταλάβει πολύ καλά ότι 99 στους 100 παίρνουν την ίωση αυτή ήπια. Έτσι. 99% είναι ασυμπτωματικοί ή εμφανίζουν ένα κρυολόγημα. Ακριβώς. Και άρα συζητάμε για μια ομάδα ευπαθών ανθρώπων. Όπως πάντα, δηλαδή η ερώτησή μας, το ερώτημά μας πάντα είναι το όπως πάντα. Τι έχει αλλάξει φέτος? Κάθε χρόνο, ναι, περίπου έχουμε γύρω στους 600.000 νεκρούς από επικαθήμενες ιώσεις σε ευπαθείς ανθρώπους. 600.000 νεκρούς. Εντάξει. Τι έχει αλλάξει φέτος και σκεφτόμαστε τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους ευπαθείς? Πάντα τους σκεφτόμαστε. Και δεν τους σκεφτόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους σκέφτονταν τα άλλα χρόνια, γιατί εγώ τους σκεφτόμουν προσωπικά. Εγώ έλεγα στον κόσμο πάντα να προσέχει την υγιεινή του, τα χέρια του, τις αποστάσεις του, να μην αφήνουν τα παιδάκια μέσα στα σχολεία όταν είναι άρρωστα, έτσι. Άρα εμείς τα προσέχαμε πάντα. Προσπαθούν να κάνουν έναν διχασμό, έναν τεχνητό διχασμό, και αυτό με ενοχλεί. Οι ανεύθυνοι και οι υπεύθυνοι. Από πότε γίνανε υπεύθυνοι εκείνοι και ανεύθυνοι όλοι εμείς? Εμείς ήμασταν πάντα υπεύθυνοι, κάθε χρόνο, κάθε έτος, δίνουμε τις οδηγίες μας και πάντα προσέχουμε. Τι έχει αλλάξει φέτος? Τι είναι αυτό? Αυτό που έχει αλλάξει φέτος είναι η εικόνα. Δείξαν εικόνα. Για σκεφτείτε, με 600.000 θανάτους δεν είχαν δείξει καμία εικόνα. Δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Εάν βάλεις έναν ασθενή, έναν άνθρωπο, αν βάλεις δίπλα και του πεις ο ένας έχει AIDS και ο άλλος έχει coronavirus, θα πλησιάσει αυτόν που έχει AIDS. Σας λέει κάτι αυτό? Έχουν τόσο τρομοκρατήσει τον κόσμο. Αυτό που είπα βασικά ήταν να μην φοβάται ο κόσμος. Να είναι ήρεμος, να προσέχει πάντα. Δεν του είπα να βγει έξω και να είναι τραλαλά, τραλαλά. Να προσέχει, να προσέχουμε πάντα. Αλλά τουλάχιστον να μην φοβόμαστε. Γιατί αν φοβάται κάποιος, είναι η χειρότερη πάθηση και ασθένεια. Ο φόβος. Ο τρόμος. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Η πείνα. Η πείνα, ακόμα μεγαλύτερη. Η πείνα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο, γιατρέ. Ναι. Γεννάει φυματίωση, γεννάει έδαφος στο οποίο αναπτύσσονται νεοπλασίες και καρδιαγγειακά. Πείτε μου κάτι, γιατρέ μου, γιατί είστε και καρδιολόγος. Κάθε χρόνο η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα είναι τα καρδιαγγειακά, στατιστικά με 40-42.000 νεκρούς. Και δεύτερη αιτία θανάτου, πρέπει να πούμε, είναι οι καρκινοπαθείς, που είναι 30.000 περίπου συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, χάνουν τη ζωή τους με την επαρατηνόσο, με τον καρκίνο. Και 70.000 παρουσιάζουν μορφές νεοπλασίας.
Είδατε ποτέ να γίνει καμιά καμπάνια ειδική στα καρδιαγγειακά, να πάρω τη δική σας ειδικότητα? Κάνουμε καμπάνιες, αλλά η καμπάνια, τουλάχιστον η κρατική, τόσο μεγάλη δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτό πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εντάξει, δηλαδή, ακόμα και να μην θέλαμε να λέμε πράγματα, αναγκαζόμαστε και λέμε, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε εικόνα εναντίον αριθμών. Εγώ είμαι με τους αριθμούς. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Αν ψάξει κάποιο στατιστικές, δεν βγαίνουν. Δεν μπορεί να μιλήσει για πανδημία. Ευτυχώς ο κ. Χατζηνικολάου, χθες που πραγματικά εκτιμώ τη στάση του, μίλησε για επιδημία και του λέω πράγματι. Είναι, μιλάμε για επιδημία και όχι για πανδημία. Δεν μπορεί να συζητά με κάτω του 1%, ναι. Με 0,011. Ήταν ο Χατζηνικολάου, τολμώ να πω, αρκετά διαβασμένος και δεν μίλησε για πανδημία, μίλησε για επιδημία. Ακριβώς, ακριβώς. Με κάτω του 1% θανόντες. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα? Ξέρετε, μας πηγαίνουν σε ένα ερώτημα. Ξέρετε, πηγαίνουν τα ερωτήματα, τα πηγαίνουν, βλέπω και πολλοί δημοσιογράφοι. Άρα, τι θέλετε να πείτε? Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι εικάζετε? Εγώ δεν μπαίνω να εικάσω. Γιατί αν θα μπεις να εικάσεις, σε βάζουν σε συνωμοσιολογία. Δεν ξέρω. Και εγώ εικάζω. Δεν χρειάζεται να το πω. Δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι ιατρικώς αυτό το όλο πράγμα δεν στέκει. Και ξέρετε κάτι? Προσπαθούν να μας πούνε, ξέρετε, είναι προσωπική σας γνώμη, προσωπική τους γνώμη. Οι προσωπικές ή πολλές γνώμες φτιάχνουν μια ολικότητα. Είμαστε πάρα πολλοί. Δεν έχουν μετρηθεί, δεν έχουν στηθεί κάλπες. Δηλαδή, πόσοι γιατροί πιστεύουν τα μεν και πόσοι τα δε. Έτσι. Μάλιστα, όταν είναι διχασμένη η ιατρική κοινότητα, δεν μπορεί ένας δικαστής να επιβάλλει κυβερνητικά μέτρα μη λαμβάνοντας υπόψη τον διχασμό μεταξύ έγκυρων επιστημόνων. Θα σας πω ότι συμπτωματικά τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήθελα να απευθυνθώ σε μικροβιολόγους, λοιμοξιολόγους, εμπιστευόμουν πάντα τις γνώμες τις έγκυρες που τις θεωρούσα, που ήταν όντως ο Ιωαννίδης στο Στάνφορντ, όντως ο Μπαχτής στη Γερμανία και όντως ο Τζούλιο Τάρα στην Ιταλία. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, και οι τρεις αυτοί συμφωνούν με αυτά που λέμε εμείς. Συμφωνούν με τον αρχιτέκτονα του έργου της Σουηδίας, του Άντερ Στέγκνελ, που γύρισε και είπε για τις μάσκες ότι οι μάσκες δυνητικά μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη διασπορά. Εάν τα παιδάκια φορούν 5-6 ώρες, η οποία είναι πηγή μόλυνσης μεγάλη, τα παιδάκια θα πετάνε τη μάσκα, θα βρωμίζει η μάσκα, υπάρχουν 1000 προβλήματα. Άρα θα έχουν μεγαλύτερη διασπορά. Άρα η Σουηδία, ένα κράτος το οποίο φυσικά δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο, τις μάσκες δεν τις επιτρέπει στα παιδάκια. Και όχι μόνο η Σουηδία. Μιλάμε για για Νορβηγία, μιλάμε για Ολλανδία, μιλάμε για τα περισσότερα κράτη. Για τα περισσότερα κράτη. Της Ισπανίας που είναι άνω των 6 ετών και της Γαλλίας άνω των 11, που και η Γαλλία άνω των 11 σημαίνει ότι κρατά τη στάση που πρέπει. Γιατί ο ΠΟΗ μιλήσε για άνω των 12 σύσταση. Έχει σημασία. Εδώ πέρα, ποια είναι η φαϊνίδια, ποιος έχει βγάλει αυτό, τα παιδάκια άνω των 3. Αυτό θέλω να μας εξηγήσει κάποιος, με τεκμηριωμένα βέβαια. Πες μου ως καρδιολόγος. Εγώ έχω περάσει κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα. Και βάζω το φήμωτρο το μαύρο, τη μάσκα μέχρι επάνω στα μάτια. Γιατί δεν ξέρω να τη βάλω ή οτιδήποτε άλλο. Τι μπορώ να πάθω στο αναπνευστικό μου σύστημα? Εννοείται κάποιος ο οποίος έχει πρόβλημα πνευμονοπάθειας. Εννοείται πως κινδυνεύει. Κινδυνεύει από την άποψη ότι δεν αερίζεται έτσι όπως πρέπει. Δεν παίρνει το οξυγόνο το οποίο πρέπει. Ο άνθρωπος μπορεί μέχρι και να λιποθυμήσει. Αυτό είναι κάποια πράγματα που είναι γνωστά, ξέρετε. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για αυτά τα πράγματα. Είναι κάπως γνωστά αυτά. Είναι απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να είσαι καν λοιμοξιολόγος, παθολόγος, επιδημιολόγος. Δηλαδή, προσπάθησαν να αφαιρέσουν το λόγο λέγοντας ότι, ξέρετε, αυτή λέει είναι άλλη ειδικότητα. Η ιατρική είναι μία. Και κυρίως για ανθρώπους που έχουν κάνει γενική παθολογία και γνωρίζουν κάποια πράγματα, έτσι. Δεν είναι το δύσκολο. Δεν πάμε να αναλύσουμε έναν ιό να πούμε τι και πώς και γιατί. Μιλάμε τώρα για παθολογία πάνω στον ασθενή, για κλινική παθολογία. Πείτε μου κάτι, γιατί έχει σημασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρβαρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διαβητικός όπως εμένα που είμαι ινσουλινοεξαρτώμενος. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάω και στα ψυχικά νοσήματα, είναι κλειστοφοβικός. Έχει κρίσεις πανικού, είναι χιλιάδες δίπλα μας που είναι κλειστοφοβικοί και φορέσει μάσκα. Και αυτή τη μάσκα τον υποχρεώνει το κράτος να τη φοράει ώρες ή στη δουλειά του ή όπου βρεθεί. Τι μπορεί να πάθει? Για κλειστοφοβικό άνθρωπο κυρίως είναι τραγικό. Αν άνθρωπο που έχει τέτοια προβλήματα είναι τραγικό. Δεν μπορεί να κάτσει μαζί του ούτε για 2 λεπτά, 3. Αν βάλει κάποιο ο οποίο έχει προβλήματα κλειστοφοβίας, θα καταλάβει αμέσως τι συμβαίνει. Δεν μπορεί. Νιώθει ότι δεν έχει επαρκή οξυγόνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άνθρωπο χρειάζεται οξυγόνο. Ό,τι χρειαστούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίο νοσεί και είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, το πρώτο πράγμα που του κάνουμε είναι να του βάλουμε οξυγόνο. Πώς μπορούμε να το αφαιρέσουμε? Να του βάλουμε μία μάσκα η οποία, ναι, μεν θα παίρνει οξυγόνο, δεν λέμε ότι δεν θα λαμβάνει καθόλου οξυγόνο, αλλά για πολύ ωρή χρήση είναι σίγουρα επικίνδυνο. Δεν είναι η καλύτερη συνθήκη. Εκτός όλων των άλλων, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε εμείς γιατί δεν πρέπει να φορέσει μάσκα. Χρειάζεται να αποδείξουν εκείνοι γιατί πρέπει να φορέσει μάσκα κάποιος. Αυτοί βάζουν τη μάσκα. Δεν τη βάζουμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει πεντακάθαρα και λέει δεν υπάρχουν έρευνες ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά. Ούτε τεκμηριωμένες έρευνες για την ζημία. Τεκμηριωμένες,
ούτε όμως για το κέρδος. Άρα τι συζητάμε εδώ ακριβώς? Να βάλουμε στα παιδάκια μάσκες. Μισό λεπτό, θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη, γιατί έχει σημασία, είστε καρδιολόγος, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα. Υφίστανται και μια θεραπεία, σε άλλους δίνεται αντιπηκτικά, σε άλλους δίνεται, παρουσιάζουν αν θέλετε μυοκαρδιοπάθειες, διάφορα πράγματα. Και είναι χιλιάδες γύρω μας. Αυτός ο άνθρωπος που του λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει τη μάσκα μέχρι επάνω και ο οποίος λαμβάνει τη θεραπεία από εσάς που του λέτε να περπατάς, να κάνεις και ένα περίπατο, να παίρνεις καθαρό αέρα, αν έχεις την καλοσύνη να προσέχεις να μην πηγαίνεις εκεί που υπάρχουν αναθυμιάσεις κτλ. Από την ώρα που φοράει το φήμωτρο, έτσι το λέω εγώ, τι μπορεί να πάθει ο ασθενής σας, ο δικός σας που έρχεται στο ιατρείο σας? Υπάρχουν κατηγορίες ασθενών που πραγματικά δεν μπορούν και δεν πρέπει να φορέσουν μάσκα. Υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μην έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά άλλοι άνθρωποι που χρειάζονται οπωσδήποτε υπερεξυγόνωση δεν μπορούν να φορέσουν μια μάσκα. Να φανταστείτε ότι έβγαλα μια ανακοίνωση αυτόν τον καιρό και έλεγα το εξής, ότι ξέρετε, αυτή την περίοδο υπήρξαν ασθενείς που πέθαναν στο σπίτι τους επειδή δεν πήγαιναν στα νοσοκομεία από έμφραγμα. Δεν ήξερε κανείς, θα φοβούνταν οι άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, να ιαθούν, μήπως και γίνει κάτι με τον ιό αυτό, ενώ πέρναγαν έμφραγμα εκείνη την ώρα. Και έρχονταν αναγκαστικά στα ιατρία μας για να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες στο έμφραγμα. Αυτός που θα φορέσει μάσκα μπορεί να έχει μεγάλο πρόβλημα εκείνη την ώρα. Αυτό πράγμα πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να βγει κάποιος και να το πει. Επαναλαμβάνω ότι στο εξωτερικό έχουν βγει και μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί γιατροί και γιατροί πολύ διακεκριμένοι. Δεν είναι τυχαίο, ξέρετε, όλο αυτό. Δεν είναι η γνώμη σας και η γνώμη μας. Θα πρέπει κάπου να συμφωνήσουμε. Φυσικά υπάρχει πάντα ένας διχασμός στην ιατρική. Ούτε θα κάτσουν να κατηγορήσουν από ότι άλλοι έχουν κάνει αυτό, έχουν κάνει. Ας πούμε ότι το πιστεύουν λοιπόν. Εδώ πέρα κάποιος πρέπει να υπερισχύσει. Θεωρώ πως σε αυτό το σημείο η κυβέρνηση θα πρέπει να ακούσει και την άλλη ομάδα ανθρώπων, γιατρών. Τα επιχειρήματά τους δεν έχουν ακούσει. Κοιτάξτε, δεν σας φαίνεται ύποπτο? Δεν μας έχουν βγάλει στα κανάλια. Ψηλιάζεται κάποιος κάτι? Ίσως είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Η δεύτερη, η άλλη άποψη, που προσοχή, δεν είναι η άλλη άποψη. Είναι η άποψη που μέχρι πέρσι ήταν η κυρίαρχη άποψη. Σε κάθε ίωση, στις ιώσεις, δεν φορούσαμε μάσκες στους δρόμους. Ο υγιής δεν χρήζει μάσκας. Το γράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τώρα προσπαθούν τον τελευταίο καιρό να βγάλουν ερευνούλες ή να βγάλουν κάτι άλλο για να αλλάξουν τα θέσφατα, τα δεδομένα της ιατρικής. Είμαστε εκτός. Παρακαλώ πολύ, γιατρέ μου, να ακούσουμε τώρα τι λέει ο προσωπικός σύμβουλος από τον ΕΟΔΗ, είναι μέλος του ΕΟΔΗ, του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σύψας και ο κύριος Τσιόδρας, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στο Sky. Να ακούσουμε τι έλεγαν για τις μάσκες. Παρακαλώ μάσκες πολύ. Μάσκες προστατεύουν? Αν φοράω μάσκα, σημαίνει ότι δεν θα κολλήσω? Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Αν φορέσετε μία μάσκα, σε περίπου 2 με 3 ώρες θα έχει γεμίσει υγρασία, θα έχει γεμίσει με σκόνη και μάλλον θα είναι κίνδυνο. Αν αλλάζω μάσκα, προστατεύουν απόλυτα? Απαντούμε όχι. Η μάσκα προστατεύει μόνο τον πάσχοντα για να μην μεταδίδει ο πάσχων στους υγιείς. Δεδομένου το ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που παράγονται από άτομο που έχει μολυνθεί, είτε εμφανίζει συμπτώματα είτε όχι, παραδείγματος χάρη μια δυνατή φωνή, η χρήση της μάσκας προστατεύει το άτομο που τη φορά. Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Η χρήση της μάσκας προστατεύει το άτομο που τη φορά. Η μάσκα προστατεύει μόνο τον πάσχοντα για να μην μεταδίδει ο πάσχων στους υγιείς. Οι μάσκες προστατεύουν? Αν φοράω μάσκα, σημαίνει ότι δεν θα κολλήσω? Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Εάν φορέσετε μία μάσκα, σε περίπου 2 με 3 ώρες θα έχει γεμίσει υγρασία, θα έχει γεμίσει με σκόνη και μάλλον θα είναι κίνδυνο. Αν αλλάζω μάσκα, προστατεύουν απόλυτα? Απαντούμε όχι. Η μάσκα προστατεύει μόνο τον πάσχοντα για να μην μεταδίδει ο πάσχων στους υγιείς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον καθηγητή Σύψα, ο οποίος λέει ότι οι μάσκες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης μετά από χρήση 2 ωρών. Ο ίδιος ο προσωπικός σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη και του Sky, να τα ακούν οι μανάδες των παιδιών, να τα ακούνε άπαντες. Ο ίδιος ο επικεφαλής, ο μπροστάρης της ενημέρωσης του lockdown, λέει μαζί με τον κύριο Τσιόδρα ότι οι μάσκες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης μετά από χρήση 2 ωρών. Καταλάβατε? Πάμε πάλι στο φίλο μας εδώ, τον γιατρό, τον καρδιολόγο, ο οποίος είχε το θάρρος να βγει να μιλήσει από την πρώτη μέρα του lockdown.
Σας κυνηγήσανε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι συνέβη κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Κάτι το ιδιαίτερο δεν μπορώ. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος που καταδικάζει την επιστολή μου, την πρώτη αυτή που είχα βγάλει. Μίλησε για προφανείς, για να κάνει για πειθαρχικές διώξεις κτλ. Κτλ. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν βρίσκω κάποιον λόγο για γνώμη ανθρώπου, για γνώμη ιατρού, να κυνηγηθεί πειθαρχικά. Δηλαδή να γίνει τι, ότι δεν πρέπει να μιλήσει. Πρώτα να ξέρετε κάτι. Τις πρώτες μέρες... Αλλά οι γιατροί δεν είστε ελεύθεροι, συγνωματεύσεις. Μου φαίνεται περίεργο αυτό. Δηλαδή ένας καρδιολόγος που βγάζει διαφορετική γνωμάτευση να. Για έναν καρδιοπαθή από έναν άλλον. Διώκεται. Δεν έχει γίνει ποτέ. Κοιτάξτε, δηλαδή οι γιατροί όταν κάνουν ιατρικό συμβούλιο δεν έχουν διάσταση απόψεων. Πάντα, αυτό είναι πάντα. Κοιτάξτε, επίσης για να γίνει μια ιατρική πράξη, όχι, είπα στην αρχή χιουμορίζοντας ότι θέλω να σας ανακρίνω. Υπάρχει ιατρική πράξη που να γίνεται χωρίς τη συνένεση του ασθενούς? Δεν υπάρχει καμία. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες μέρες, ας πούμε, ότι ήμουν μόνος. Βγήκα πρώτος. Τον επόμενο καιρό, αμέσως, βγήκαν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί. Πάρα πολλοί. Μπορεί να μην βγήκαν δημόσια στα κανάλια γιατί δεν τους βγάζαν, αλλά βγήκαν στα ίντερνετ. Άμα τα δει κάποιος, είναι γεμάτο από Έλληνες γιατρούς που βγαίνουν και μιλάνε. Τελευταίες μέρες, μάλιστα, μιλάνε και στα ραδιόφωνα συνέχεια. Και φυσικά στο εξωτερικό. Άρα, για τι πράγμα μιλάμε? Οι οποίοι ετάφησαν από τον Sky κυρίως και από τα άλλα κανάλια. Ετάφησαν επειδή έπεφταν τα εκατομμύρια ευρώ από τον κύριο Μητσοτάκη στα κανάλια. Εμένα προσωπικά θα με ενοχλούσε να είμαι γιατρός της άλλης άποψης, της εκείνης άποψης, και να μην βγάζουν τους συναδέλφους μου να πούν το αντίθετο. Εγώ θέλω να τους ακούω όλους. Έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, πώς καταδέχτηκαν, πώς δέχονται άνθρωποι να μην ακούν τον αντίλογο? Εγώ δεν το νιώθω. Εγώ θέλω τον αντίλογο μπροστά μου. Θέλω να το συζητήσουμε. Πάντα να συζητάνε. Μα αυτό είναι και η δημοκρατία. Αυτό που με ενόχλησε τον τελευταίο καιρό δεν ήταν ούτε καν η ίωση. Με ενόχλησε η φήμωση, με ενόχλησε η ανελευθερία. Στην Ελλάδα μας δεν μπορώ να δεχθώ ανελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό προσπαθούμε, για την Ελλάδα. Εκτός από τον κύριο Χατζηνικολάου χθες. Ναι. Σας έβγαλαν άλλοι σε διάφορα μεγάλα κανάλια. Ναι. Δηλαδή, εκεί που βγαίνει ο κύριος Γόγος. Ναι, θα σας απαντήσω. Ο φίλος μου. Εκεί που βγαίνει η κυρία Γκάγκα. Της πνευμονολογικής κλινικής του Σωτηρία, της 7ης. Εκεί που καλούνε κάθε τόσο την κυρία Κοτανίδου. Αυτή τι είναι, κυβερνητικοί βουλευτές είναι? Δηλαδή, εκεί δηλαδή βάλαν ποτέ μια αντίθετη άποψη σαν τη δική σας? Όπως θες βάλαν την παγόνη δίπλα σας. Και είναι τόσοι πολλοί οι γιατροί που πιστεύουν αυτά που λέμε. Είναι τόσοι πολλοί που τα γνωρίζουν. Δεν έβγαλαν τίποτα, δεν έχουν βγάλει κανέναν. Αυτό πράγμα θα έπρεπε να υποψιάζει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι λογικό. Προσπάθησε, τέλος πάντων, με πήρε συνέντευξη από το Μέγκα. Από το Μέγκα. Σας πήραν συνέντευξη. Μου πήραν συνέντευξη το Μέγκα με 20-25 λεπτά. Στο δελτίο του κ. Ευαγγελάτου δείξαν 10 δεύτερα. Δεν ανέφεραν καν το όνομά μου. 25 λεπτά σας πήραν συνέντευξη, ναι, ναι, ναι. Και. Δείξαν 10 δεύτερα. Μία τάκα του κυρίου. Μόνο μία τάκα. Μόνο μία τάκα. Του κυρίου Μαρινάκη δείξανε 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Το πρόσωπο σας το δείξανε. Ναι, το δείξανε, δείξανε χωρίς όνομα. Χωρίς όνομα, χωρίς ιδιότητα. Χωρίς... Μετά μου πήρε το Star, πήγαμε λίγο καλύτερα. Έδειξε όνομα, έδειξε ιδιότητα. Ήταν 25 δεύτερα. Ανεβήκαμε. Στο Star 25 δεύτερα. Ναι, ναι, ναι. Στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη 10 δεύτερα. 10 δεύτερα. Τι να κάνουμε. Έχουμε όμως μια αύξηση αυτό. Εχθές όμως σας έβγαλε ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, ναι. Σας είδα, σας έδωσε χρόνο. Φυσικά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός. Και σας είδα ότι έκανε και διανομή δίκαιη. Ναι. Και εγώ αυτήν την αίσθηση, γι' αυτό του έβγαλα και το ευχαριστήριο δημόσια. Εννοείται. Εννοείται. Ναι, πείτε μου κάτι τώρα. Όχι, έχει σημασία, τα λέμε όλα. Ε. Ναι, ναι. Και φυσικά θα μου ξανάρθετε εκτός αν σας συλλάβουν. Εντάξει, αν συλληφθείτε δηλαδή. Θα μιλήσουμε, θα μιλάμε από μέσα. Έτσι, οδηγηθείτε στον εισαγγελέα, θα σας παίρνω τηλέφωνο στον κορδάκι. Ή θα με παίρνετε στο διπλανό κελί. Να σας πω κάτι, γιατρέ μου. Βγαίνουν τα στατιστικά στοιχεία, είναι το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πρέπει να πω στους φίλους ακροατές ότι σας πήρα από ιατρείο. Ναι. Έτσι, ναι. Ενώ βλέπατε κόσμο. Πείτε μου κάτι, 2 της χιλίας επί των νοσούντων είναι η θνητότητα, θνησιμότητα. Ναι. Είναι πάρα... Αυτό τι σημαίνει? Είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι αυτό που λέμε το στατιστικό το οποίο υπάρχει σχεδόν πάντα. Κοιτάξτε, η γρήπη... Αυτό δικαιολογεί... Να κλείσει την οικονομία μια χώρα. Εννοείται πως δεν δικαιολογεί, μα είναι το πρώτο πράγμα που διαμαρτυρήθηκα. Διαμαρτυρήθηκα ότι δεν δικαιολογεί το εγκλεισμός υγιών, δεν υπήρξε ποτέ εγκλεισμός υγιούς ανθρώπου και διαμαρτυρήθηκα φυσικά για τα ΜΜΕ τα οποία φανατίζουν το κοινό. Φοβίζουν το κοινό. Γι' αυτά διαμαρτυρήθηκα. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε για κάτι τρομερό. Κοιτάξτε, η στατιστική, σας ξαναλέω ότι είναι αμήλικτη. Η γρήπη είναι φωνική πάντα. Γιατί η γρήπη έχει και εμβόλιο. Η γρήπη είναι παλιά καραβάνα, 30 χρόνων, και πάλι σκοτώνει. Ο ιός αυτός δεν τα έχει καταφέρει.
Γιατρέ, σας ευχαριστώ θερμά να επιστρέψετε στο ιατρείο σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Έτσι δεν έχετε παράπονο, εγώ σας έδωσα κανένα. Λίγο παραπάνω χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε έτσι. Κάθε μέρα λίγο καλύτερα. Σας έδωσε 10 δεύτερα το Μέγκα. Ναι, ναι. Μπράβο. 25 Σταρ. 25 δεύτερα το Σταρ, τα μετρήσατε. Ναι, ναι. Ευτυχώς ο Χατζηνικολάου σας έδωσε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπολίτη. Να είστε καλά.